Πες μου το όνομά σου και με τι ασχολείσαι. Ονομάζομαι Δημήτριος Μακρύς, ή αλλιώς Δημήτρης Κωνσταντίνος Μακρύς και ασχολούμαι με το χρωσιμόδας, ιδρυτής του The Legion Management. Πρωτού γίνεις Model Scouter, ήσουν και ο ίδιος μοντέλο. Ναι. Ποιος σε ανακάλυψε? Πέρα από τα κλασικά των συγγενών που οι συγγενείς λένε πάντα είσαι όμορφος, πήγαινες μοντέλο, ψηλός και τα σχετικά. Η αλήθεια είναι ότι με είχα σταματήσει, αλλά ήμουν 15, φαινόμουν πολύ μεγαλύτερος, αλλά κάποια στιγμή πήρα την απόφαση μόνος μου στα 17 και πήγα σε ένα γραφείο μόνος μου για έξτρα χαρτζηλίκι. Γιατί ίδρυσες το The Legion? Το The Legion είναι ένα πρωτοποριακό επιχείρημα για μένα, ναι, για τα ελληνικά δεδομένα, και ο λόγος που το ίδρυσα ήταν γιατί έβλεπα ότι η ελληνική αγορά κινούταν με πολύ αργό ρυθμό. Και επειδή εμένα μου αρέσει η ταχύτητα και η αμεσότητα, αποφάσισα ότι, πώς τον δούλεψα σε δύο-τρία γραφεία, είδα ότι δεν μπορώ να συνυπάρξω με άλλους χρονικά και αποφάσισα να ανοίξω το The Legion ώστε να κάνω αυτά που θέλω μόνος μου, χωρίς να δίνω λογαριασμό σε κανέναν και χωρίς να έχω το φόβο της απόρριψης και το φόβο της κακής κριτικής, ας το πούμε. Θα επέστρεφες μπροστά από το φακό αν σου γινόταν κάποια πρόταση? Το έχω κάνει μια-δυο φορές, αν και δεν ασχολούμαι εδώ και 10 χρόνια. Το έχω κάνει για φίλους και για φίλες. Το έχω κάνει για δύο πολύ μεγάλους φωτογράφους Έλληνες, φίλους μου, και για μια φίλη μου σχεδιάστρια που δεν μπορούσε να βρει αυτό που ήθελε και με χιλιοπαρακάλεσε. Αλλά γενικά, ίσως για κάποιο φίλο, ίσως για κάποιο project το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον, πολύ πιθανόν το έκανα. Δύσκολο, αλλά θα το έκανα. Τι κοιτάς σε ένα μοντέλο πριν αποφασίσεις να το αναλάβεις? Κοιτάω να μου αρέσει εμένα πολύ. Θεωρώ ότι όλη η μαγεία της δουλειάς αυτής είναι να σε πιστεύονται οι μπούκερ σου, αν είσαι μοντέλο ή αν θα γίνεις μοντέλο. Οπότε αν εμένα μου αρέσει πραγματικά ένα μοντέλο, ένα πρόσωπο και ένας χαρακτήρας μαζί, γιατί αυτά πάνε μαζί, είμαι εγώ αυτός που θα το οθήσει στην επιτυχία, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με αυτό το κριτήριο επιλέγω τα μοντέλα, να μου αρέσουν εμένα, ναι, και να ξέρω περίπου τι πελάτες θα μπορούσαν ίσως μέσα σε εισαγωγικά να χτυπήσουν, ας πούμε. Υπάρχει κάποιο χαρακτηριστικό, είτε αυτό είναι στην προσωπικότητα, είτε στην εμφάνιση, που να έχουν κοινό τα μοντέλα σου? Το βασικό κοινό των μοντέλων του γραφείου μας είναι ότι όλοι είναι πολύ ευγενικοί. Είναι κάτι το οποίο εγώ το ζητώ και το διεκδικώ. Θεωρώ ότι η ευγένεια και οι τρόποι είναι ένα πολύ μεγάλο προσόν, παύλα αγαθό. Κερδίζεις τις εντυπώσεις, γίνεσαι πιο συμπαθής, γίνεσαι πιο welcome και αμέσως ο άλλος σε βλέπει με καλύτερο μάτι. Οπότε θεωρώ ότι η ευγένεια και η καθαριότητα γενικά είναι ίσως το βασικότερο όλων και το κοινό στοιχείο που έχουν τα παιδιά στο γραφείο μας, και μου το λένε και οι πελάτες αυτό. Στην εποχή του Instagram και του TikTok, όπου όλοι αυτανοκηρύσσονται μοντέλα, τι πιστεύεις ότι σημαίνει να είσαι πραγματικό μοντέλο? Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθώ γενικά το τώρα. Καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι εξελισσόμαστε και βρίσκουμε άλλους τρόπους διαφυγής για οτιδήποτε. Γιατί είναι ένας τρόπος διαφυγής. Το TikTok το βρίσκω αρκετά διασκεδαστικό, αν και δεν έχω, το βλέπω από φίλους. Το βρίσκω πολύ συμπαθητικό και πολύ αστείο. Το Instagram, ok, είναι ένα αναγκαίο όπλο, το οποίο το χρησιμοποιούμε και εμείς στο χώρο μας, εννοώ, και τα μοντέλα και οι ηθοποιοί. Σαφώς υπάρχει διαφορά μεταξύ μοντέλου και TikToker, παύλα Instagrammer, διότι ένας TikToker και Instagrammer δεν πληρεί τις προϋποθέσεις πάντα του στο να είναι μοντέλο. Δεν έχει τις αναλογίες, το ύψος ίσως και τα σχετικά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παιδιά τα οποία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αλλά οι περισσότεροι όχι, θα πω. Ποια είναι η άποψή σου για τα reality μόδας? Τα reality μόδας αργήσαν λίγο να μπουν στην Ελλάδα, νομίζω. Ισχύει. Ναι, αργήσαν λίγο να μπουν στην Ελλάδα για ένα περίεργο λόγο, και όπως και το diverse modeling άργησε να έρθει στην Ελλάδα, και είμαστε και από τους πρώτους που το υποστηρίξαμε, το diverse. Και είμαστε και ίσως και το πρώτο γραφείο στην Ελλάδα που άρχισε να πουσάρει τους πελάτες με μαύρα μοντέλα. Δηλαδή θυμάμαι ότι από το πρώτο έτος κιόλας αναζητούσα μαύρα μοντέλα και ασιατικά να δουλέψουν στην ελληνική αγορά.
Γιατί εγώ ήρθα στο Παρίσι και τα βλέπω όλα αυτά και βλέπα την απήχηση που έχουν και μπορούσα να καταλάβω ότι είναι το μέλλον αυτές οι φιγούρες, αυτές οι εθνικότητες, μπορούσα να τον δω και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί πλέον στο γραφείο μας έχουμε από όλα, από Ινδούς, Ασιάτες μέχρι φυσικά Αφρικανούς. Ωστόσο βέβαια τα reality μόδας έχουν και άλλες πτυχές, όπως είναι λίγο το κουτσομπολιό, λίγο η ίντριγκα, όλα αυτά, και είναι και αυτά μες στο παιχνίδι, είναι όπως τα πάντα. Είναι τηλεόραση. Ναι, είναι τηλεόραση, οπότε αναγκαστικά θα το υποστούμε και αυτό, αλλά καλό θα είναι να κοιτάμε αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς σαν τηλεθεατές και όχι αυτά που μας δίνουν πάντα. Δεν τάσσομαι κατά, δεν τάσσομαι και υπέρ, είμαι κάπως στο ενδιάμεσο. Δεν με ενοχλούνε, αλλά ούτε και τα πενεύω. Δίνεις δεύτερες ευκαιρίες. Λοιπόν, γιαγιά μου, γιαγιάδες και οι δύο. Απλά η μία είναι λίγο... Απλά η μία γιαγιά μου, η οποία δεν ήμασταν τόσο δεμένος με την άλλη, πάντα μου έλεγε ότι είμαι πολύ δίκαιος. Και το λέω και συγκινούμε τώρα από το σκεφτόμουν, γιατί είναι αλήθεια αυτό. Δίνω. Δίνω δεύτερες ευκαιρίες στους ανθρώπους. Συγγνώμη, λίγο συγκινήθηκα τώρα γιατί κάτι μου έρθει στο μυαλό μου, είναι η γιαγιά μου τώρα. Δίνω δεύτερες ευκαιρίες γιατί θέλω να μου δίνουν και εμένα. Εξαρτάται βέβαια, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν τους αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες, γιατί ήταν πολύ κακοί, να το πω έτσι. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ναι, αξίζουν δεύτερες ευκαιρίες. Δύσκολο, λίγο, αλλά θα τη δώσω την ευκαιρία. Θα τη δώσω, ναι. Είναι για το λόγο αυτό που ανέφερα. Θέλω και εμένα να μου δίνουν την ευκαιρία, γιατί και εγώ μπορεί να κάνω λάθος. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για το προσεχές μέλλον, όσον αφορά το Delizion ή εσένα? Λοιπόν, για το προσεχές μέλλον, λοιπόν, ο λόγος τον οποίο έχουμε κάνει αυτή την ομάδα, το Delizion, που ακόμα και το όνομά της είναι πολύ προφητικός, είναι γιατί λειτουργούμε σαν ομάδα και θέλουμε την παγκοσμιοποίηση. Αυτό τι σημαίνει? Προσπαθούμε εμείς το ελληνικό modeling να το φέρουμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα σε μόνο 5 έτη και είμαστε πολύ χαρούμενοι και υπερήφανοι γι' αυτό, και ο στόχος μας πάει καλύτερα, μάλλον πάει γρηγορότερα από ό,τι περιμέναμε, το οποίο αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους και πιο ικανοποιημένους, με αποτέλεσμα να μας δίνει περισσότερη δύναμη και θέληση να προχωρήσουμε και να πάμε ακόμα παρακάτω. Αυτός είναι ο στόχος μας, η παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε η ελληνική μόδα και τα ελληνικά μοντέλα και οι Έλληνες φωτογράφοι να μπορούν και αυτοί να διαπρέψουν στο εξωτερικό, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα που παράγει μόδα, έχει μοντέλα, απλώς για κάποιο λόγο μένουμε λίγο στάσιμοι. Αυτό το στάσιμοι εμείς θέλουμε να το αφήσουμε πίσω μας. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.